Εμείς καλούμε όλους τους επαγγελματίες να ορθώσουμε ανάστημα, να δυναμώσουμε τη φωνή μας, να συμμετέχουμε σε κινητοποιήσεις όλων των επαγγελματιών σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Διεκδικούμε μέτρα προστασίας της υγείας και ενίσχυσης του εισοδήματός μας. Ζητάμε να μπει τέρμα στα απαράδεκτα πρόστιμα, να γίνονται δωρεάν μαζικά τεστ ανίχνευσης του COVID σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις και προϋποθέσεις. Να μετατραπεί η επιστρεπτέα προκαταβολή σε μη επιστρεπτέα. Να δοθεί έκτακτο, αφορολόγητο επίδομα σε όλους τους επαγγελματίες για την περίοδο που θα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. Να γίνει αναδρομική επιστροφή των δημοτικών τελών για το διάστημα που τα καταστήματά μας ήταν κλειστά ή θα συνεχίσουν να υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα. Να μειωθεί το τέλος χρήσης των κοινόξιδων χώρων για τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων εστίασης. Να διαγραφτούν τα πρόστιμα που ήδη έχουν μπει οι τόκοι και να γίνει και νέα μείωση των χρεών σε εφορία, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία. Δεν δεχόμαστε αυξήσεις στα τιμολόγια στο ρεύμα, στο νερό και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να υπάρξει επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, να καταργηθεί το τέλος επιδιδεύματος. Συνάδελφοι, διεκδικούμε επίσης να είναι καθολικό το πρόγραμμα εμβολιασμού με εξαντλητική ενημέρωση, να γίνεται πλήρης προληπτικός έλεγχος πριν τον εμβολιασμό, να υπάρχει σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επίσης, ζητάμε για την περιοχή να ενισχυθεί το Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο έχει 220 κενές οργανικές θέσεις, στις οποίες έχουν προσθεθεί άλλοι 78 υγειονομικοί, οι οποίοι λόγω των μέτρων βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Ζητάμε επίσης να στελεχωθεί και να ενισχυθεί το κέντρο υγείας με μόνιμο προσωπικό και να υπάρξει επιτέλους κέντρο υγείας στο Δήμο Μάνδρας.